Εδώ να δεις τι γίνεται και στην περιοχή της Αγίας Ρουμέλης αλλά και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με φόντο και την υποστελέχωση αλλά και αυτές τις πληρότητες πραγματικά που αναδεικνύουν και φέρνουν στο προσκήνιο πολλά προβλήματα με την έλλειψη κλινών βέβαια θα τα δούμε αναλυτικά. Προτείνω να πάμε λίγο στην Αγία Ρουμέλη, να πάμε στον κύριο Γιάννη Τζατζημάκη, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας. Μέχρι και σήμερα, πραγματικά, έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές το κομμάτι, το ότι πρέπει να στελεχωθούν εκεί οι δομές με θέση ιατρού. Και μιλάμε για μια περιοχή που είναι δίπλα ακριβώς από το φαράγγι της Αμαριάς, ένας άκρος τουριστικός προορισμός. Μιλήσαμε και με τη Βίκη προηγουμένως για περιπατητές, για ανθρώπους που θέλουν να γνωρίσουν τη φύση και την ακριβώς. Κρήτη. Είναι... Αλλά φαίνεται ότι αυτό πιθανότατα δεν γίνεται με ασφάλεια. Δημοφιλής προορισμός. Κύριε Τζατζημάκη, τι κάνετε, καλησπέρα, πώς είστε? Καλησπέρα, μια χαρά. Τι γίνεται εκεί, είχατε διατυπώσει και έτοιμα για κάλυψη για θέση ιατρού πριν από κάποιους μήνες, το είχαμε αναδείξει. Τι εξέλιξη έχουμε? Τίποτα, καμία. Καμία από τόσο εξέλιξη. Για το φαράγγι της Αμαριάς δεν υπάρχει. Γιατρός υπάρχει. Υπάρχει γιατρός στην Αγία Ρουμέλη. Το θέμα είναι με το φαράγγι της Αμαριάς. Για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Έχουμε έναν αγροτικό γιατρό αυτή τη στιγμή, ο πλήθη, το αγροτικό γιατρό της Αγίας Ρουμέλη. Το φαράγγι είναι ακάλυπτο. Μάλιστα. Στο φαράγγι είναι ακάλυπτο. Με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται, για την υγεία και τη διασφάλιση της σωματικής ακαιρεότητας χιλιάδων τουριστών και περιπατητών που κάθε χρόνο βρίσκονται στην περιοχή. Κάθε χρόνο τα βρίσκουμε μπροστά μας. Και κάθε χρόνο το ίδιο. Κύριε Τζατζημάκη, πείτε μας, ολοκληρώστε. Δεν έχω και ενημέρωση από κάπου. Δεν μπορώ κάποιον να βρω να μου δώσει μια πληροφορία που φτάνουμε σχετικά με το θέμα του γιατρού που φαράγγει τα Μαριά. Είχατε φέρει στο Γιάννη Μέλη αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Φεύγει στις 7 Αυγούστου. 7 Αυγούστου ο υπάρχον γιατρός που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αγία Ρουμέλη. Φεύγει στις 7 Αυγούστου. Θα έρθει άλλο. Δεν μπορώ να βρω ενημέρωση. Ποιος θα με ενημερώσει τον πρόεδρο της κοινότητας? Να ενημερώσω τους δημότες μου εδώ πέρα. Το κέντρο υγείας Αστακιά δεν παίρνει χαμπάρι. Είχατε φέρει στο προσκήνιο και το θέμα ενός πλωτού μέσου, ενός πλωτού ασθενοφόρου, σωστά? Τι εξέλιξη έχουμε με αυτή την ιστορία? Με το πλωτό δεν έχω κάποια... Ο Δήμος είχε πει ότι έχει ένα ασθενοφόρο το οποίο θέλει εισιτήριο 30.000 ευρώ. Δεν υπάρχει κάτι. Δεν έχω κάποια σαφή απάντηση. Το ερώτημα, κύριε Τζατζημάκη, είναι αν κάποιος βρεθεί σε μια θέση που χρειάζεται βοήθεια, είτε στο φαράγγι, είτε στο χωριό, στην Αγία Ρουμέλη, πώς μπορεί να του παρασχεθεί αυτή η βοήθεια? Ποιοι είναι οι τρόποι, δηλαδή, για να φτάσει ένας γιατρός, ένας άνθρωπος από το ΕΚΑΒ, κάποιος τέλος πάντων για να του δώσει τις πρώτες βοήθειες? Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει περιστατικό, είτε στον οικισμό της Αγίας Ρουμέλης, είτε στο φαράγγι της Αμαριάς, ο μόνος γιατρός διαθέσιμος είναι αυτός που έχουμε εδώ πέρα. Ούτε ΚΑΒ έρχεται εδώ, τίποτα. Ο δικός δρόμος δεν υπάρχει και να παρακαλούμε να είναι καλές οι καιρικές συνθήκες. Αν έχουμε κακές καιρικές συνθήκες, την πατήσαμε. Όπως έχουμε πατήσει στο παρελθόν πολλές φορές. Δεν υπάρχει δίκτυο, δεν υπάρχει δρόμος. Το ίδιο έργο θεατές. Δεν υπάρχει δρόμος, πρόεδρε. Καλά, αυτό το ναι. Δεν υπάρχει δρόμο και άμα τύχει περιστατικό θα τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Κοντά είναι, σημώνει και αυτό. Το καλοκαίρι τώρα αρχίζει. Μάλιστα. Λοιπόν, πραγματικά είναι τρίτη, τέταρτη κάθε φορά. Μόνο το ίδιο θέμα. Κάθε φορά. Που αναδεικνύουμε αυτό το θέμα, δεν υπάρχει απάντηση. Μιλάμε για τον πολυδιαφημισμένο τουρισμό της Κρήτης. Μήπως θα πρέπει να εστιάσουμε και στις ανύπαρκτες υποδομές που ίσως μας εκθέσουν και μας εκθέτουν και που ίσως προκαλέσουν πολλά προβλήματα και στο κομμάτι της υγείας των πολιτών και των επισκεπτών. Λέω τώρα εγώ. Λοιπόν, κύριε Τζατζημάκη, την καλησπέρα μας. Βοηθήστε μας κι εσείς που το κάνετε ήδη, που μας βοηθάτε να αναδείξουμε το πρόβλημα. Αλλά εγώ εδώ πέρα, σαν πρόεδρος της κοινότητας, δεν έχω ενημέρωση. Δεν μπορώ να βρω ενημέρωση από κανένα. Το πιο στενό που μπορώ να βρω κάποια ενημέρωση είναι από το Κέντρο Υγείας Σταχείων, που δεν υπάρχει συνεργασία με το Διευθυντή εκεί πέρα. Μάλιστα. Το αγροτικό γιατρό της Αγίας Ρουμέλης υπάγεται στο Κέντρο Υγείας Σταχείων. Μάλιστα. Τώρα, αν το Κέντρο Υγείας Σταχείων είναι πολυλειτουργία από θέμα γιατρών, ποιος θέλει, είπε. Τι κάνει, είπε. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Τζατζημάκη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,